Λοιπόν, με χαρά εδώ υποδεχόμαστε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου για δύσκολα θέματα, δυστυχώς. Πάντα για δύσκολα θέματα. Όχι, έχουμε συνηθίσει να κάνουμε και άλλες κουβέντες. Για τα δύσκολα είμαι εγώ. Γεια σας, κύριε Κωνσταντοπούλου, τι κάνετε. Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Και εμείς να είστε καλά. Και ευχαριστούμε για όσα είπατε στη τηλεοπτική σας εκπομπή. Ήμουν ειλικρινής. Είστε ειλικρινής, αλήθεια είναι. Μου είπαν σε ποια εκπομπή σας αρέσει να πηγαίνετε, είπα στους ατέριες. Στην Κατερίνα Καινούργιου, νομίζω, ήσασταν. Ήταν μια συνέντευξη σε ένα συνεργάτη. Στον κύριο Σκιτζή που ήταν και δικό σας. Και εμείς βεβαίως σας έχουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα και αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε τώρα με το περιστατικό στον Κολωνό και τις προεκτάσεις τις οποίες βλέπουμε. Καταρχήν θα μας δώσετε την νομική σας συμβουλή, δηλαδή τι ποινές επισύονται κτλ. Αλλά παρατηρούμε ότι εδώ μιλάμε για ένα κύκλωμα το οποίο καθημερινά μεγαλώνει. Βλέπουμε και άλλα περιστατικά. Κοιτάξτε, κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα, αυτό το οποίο αποκαλύπτεται και έσπασε σαν απόστημα, γιατί έχει αυτή την χαρακτηριστική διάσταση αυτό που παρακολουθούμε, νομίζω ότι ταυτόχρονα αποκαλύπτει και πόσο απροστάτευτα είναι τα παιδιά στην Ελλάδα. Θα μιλήσω για τη χώρα μας, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πιο προστατευμένα σε άλλες χώρες. Όμως εγώ, όπως ξέρετε, έχω και ως δικηγόρος και, και με την πολιτική μου ιδιότητα και ως επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και προηγουμένως ως πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής, έχω κατ' επανάληψη εκφράσει την ανησυχία μου για το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών είναι διάτρητο και κυρίως για το γεγονός ότι υπάρχει μια αντιφατική στάση των εξουσιών και της νομοθετικής και εκτελεστικής και της δικαστικής απέναντι στα εγκλήματα και δι' τα σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος των παιδιών. Είχαμε το 19, όπως θυμάστε, την μείωση ποινών για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών. Αλλαγή του ποινικού κώδικα, λέτε. Αλλαγή του ποινικού κώδικα, μια εντελώς ανεξήγητη νομοθετική επιλογή, γιατί το παιδί είναι το πιο ιερό προστατευόμενο πρόσωπο, είναι και το πιο απροστάτευτο. Ανεξήγητη, είπατε, αλλά μπορείτε να μας δώσετε μία αίσθηση γιατί έγινε αυτό. Δεν μπορώ παρά να κάνω εικασίες, οι οποίες συνδέονται ενδεχομένως με κρεμείς δίκες. Διότι αυτό το οποίο σε διάφορες υποθέσεις παρατηρήθηκε... Συγγνώμη, δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντοπούλου, επειδή πάντα μετράτε τα λόγια σας και δεν λέτε, είστε και νομικός, ξέρετε, εκκρεμείς δίκες που ήταν πριν το 19 και άλλαξαν για να υπάρξει ευνοϊκότερη αντιμετώπιση κατηγορουμένων. Ο ποινικός κώδικας του 19 έχει αποκαλυφθεί ότι και στο πεδίο των οικονομικών αδικημάτων εξυπηρέτησε εκκρεμείς υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, εγκλημάτων σε βάρος του δημοσίου και ούτω καθεξής. Και μάλιστα ένα από τα ζητήματα είναι ότι συμμετείχαν στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή πρόσωπα τα οποία είχαν και ανοιχτές υποθέσεις. Κάτι που έκανε και η σημερινή κυβέρνηση σε άλλες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Άρα για ίδιο νόφελος, λέτε, το έκαναν τότε. Κοιτάξτε, λέω ότι τα πρόσωπα που έχουν σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή ένας δικηγόρος που υπερασπίζεται πελάτες που έχουν τέτοιες υποθέσεις, δεν μπορεί να νομοθετεί επί των ζητημάτων αυτών. Κατά τα άλλα, επίσης λέω ότι είναι παντελώς αδικαιολόγητο το να μειώνονται οι ποινές για τέτοιου είδους αδικήματα. Δεν υπάρχει κανενός είδους κοινωνικοπολιτική, ψυχολογική, εγκληματολογική αιτιολογία που να μπορεί να δικαιολογήσει αυτού του είδους την μείωση των ποινών. Οι καινούργιες ποινές που ισχύουν από το 2021 σας καλύπτουν. Ναι, με καλύπτουν οι ποινές οι καινούργιες, αλλά δεν με καλύπτει. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Δεν με καλύπτει το ότι υπάρχει μια εφεκτική στάση των εξουσιών και δεν περιορίζομαι στην νομοθετική και την εκτελεστική. Μιλώ συγκεκριμένα και για τη δικαστική. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός ότι υποθέσεις ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου, ας πούμε, τρενάρουν ατελείωτο χρόνο για να δικαστούν. Και όταν δικάζονται, ακόμα και όταν έχουμε καταδίκη, πολλές φορές έχουμε ποινές εξοργιστικές. Μία από τις υποθέσεις που χειρίστηκα πρόσφατα αφορούσε ένα κοριτσάκι που κακοποιήθηκε στα 5 του από 70χρονο. Η υπόθεση για να ολοκληρωθεί η εκδίκασή της έφτασε το κορίτσι να έχει ενηλικιωθεί από τα 5, δηλαδή 13 χρόνια μετά. Στον 70χρονο που καταδικάστηκε, επιβλήθηκε τελικώς ποινή φυλάκισης. Δηλαδή να μην πάει ούτε φυλακή, εξαγοράσιμη ποινή, δοσοποιήθηκε, ανεστάλλει και στο τέλος αναιρέθηκε κιόλας υπέρ του κατηγορουμένου. Άλιστα. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν. Με βάση 13 χρόνια. Με βάση... Βέβαια.
Είναι συγκλονιστικό. Είναι δηλαδή, το είπαμε, δίκην όσο μπορείς να κάνεις αστείο σε αυτή την κατάσταση χθες, ηρωνίας. Να μην, το λέγαμε χθες με τον κύριο Κότσιρα. Με τον κύριο Κότσιρα, τον υπουργό δικαιοσύνης. Να μην φτάσει η κοπέλα, να ενηλικιωθεί, 12χρονη τώρα. Και εσείς μας λέτε για 5χρονη που ενηλικιώθηκε. Βέβαια, βέβαια. Δυστυχώς. Υπόθεση την οποία εγώ θεωρώ σκάνδαλο πραγματικά. Και άλλες υποθέσεις όμως και ζωντανές υποθέσεις. Οι νέες ποινές πάντως, κύριε Κωνσταντοπούλου. Οι νέες ποινές είναι αυστηρότερες. Κάθριξη. Και όχι φυλάκιση. Γιατί αυτή είναι η διαφορά, θα πρέπει να ξέρουμε. Η φυλάκιση είναι αυτό που είπατε, εξαγοράζεται. Η φυλάκιση εξαγοράζεται. Το θέμα όμως είναι και κάθριξη. Έτσι, το θέμα όμως είναι και η δικαστική αντιμετώπιση, γιατί αν προβλέπεται κάθριση, ξηδωθούν το ένα, το δεύτερο, το τρίτο ελαφρυντικά και στο τέλος υπάρξει φυλάκιση, πάλι ένα και το αυτό. Σε κάθε περίπτωση, γιατί και στην υπόθεση τώρα την προκείμενη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει ασχοληθεί και η κοινή γνώμη και, και τα μέσα ενημέρωσης να φωτίσουν το τι συμβαίνει. Αυτό ωστόσο θα επιταχύνει τη διαδικασία. Όχι, δεν θα επιταχύνει τη διαδικασία. Η διαδικασία του αυτόφορου κακουργήματος είναι που επιταχύνει τη διαδικασία, με την έννοια ότι συλλαμβάνονται αυτή τη στιγμή οι εμπλεκόμενοι, άρα θα πρέπει εντός του 18 μήνου και να δικαστούν εάν προφυλακιστούν από τον ανακριτή ή την Βρίσκεται σε αποκτήνωση η κοινωνία, κύριε Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, τα έχουμε ζήσει και όλα και ως δημοσιογράφοι και τα έχουμε καλύψει όλα. Αλλά υπάρχουν και κάποιες υποθέσεις, οποίες λένε οι άλλοι πέφτει από τα σύννεφα. Ξεπερνούν όμως. Ναι, πέφτω από τα σύννεφα όταν μου λέει κάποιος ότι η μάνα εξέδιδεται το κορίτσι. Εγώ δεν πέφτω από τα σύννεφα, να σας πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η ανοχή που έχει αποκρισταλωθεί ως θεσμική ανοχή από τέτοιες υποθέσεις σαν αυτές που σας περιγράφω, ουσιαστικά εκπέμπει και ένα μήνυμα προς την κοινωνία ότι όλοι επιτρέπονται. Κάντε ό,τι θέλετε. Ότι, ότι γενικώς δεν υπάρχει όριο και πέλεκης κάποια στιγμή για τέτοιου είδους πράγματα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το λέω πραγματικά με μεγάλη αγωνία για τα παιδιά και για τα εγκλήματα σε βάρος παιδιών. Πρέπει υπάρχει για κάποια εγκλήματα και των δικαστών τεράστια. Παραδείγματος χάρη για τα εγκλήματα εναντίον παιδιών, όταν λέμε ισόβια να είναι ισόβια, πρέπει να υπάρχει κάποια τέτοια ρύθμιση. Θα σας πω, η επιμέτρηση της ποινής και η έκτησή της είναι δύο πράγματα τα οποία ζυγίζονται κάθε φορά σε σχέση με την ειδική περίσταση του συγκεκριμένου ατόμου που δικάζεται, του δράστη και του εγκλήματος. Όλα αυτά πρέπει να τα ζυγίζει ένα δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι όσα πράγματα και να ζυγίσει, μία καθυποτροπή κατ' επάγγελμα τέτοιου είδους κακουργηματική δράση σε βάρος παιδιού δεν μπορεί να φτάσει να δικαιολογηθεί με 1000 ελαφρυντικά. Εγώ δεν έχω την ανάγκη αυτό να περιμένω κάποιο δικαστήριο για να το πω. Από εκεί και φυσικά το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους και για τους γονείς και για όλους όσοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι δεν ξέρω τι θα επικαλεστούν. Αυτά τα οποία λέω για τους θεσμούς και για την πολιτεία δεν δικαιολογούν τους δράστες, όμως αιτιολογούν το φαινόμενο. Και θα σας έλεγα ότι καθιστούν αδικαιολόγητους κάποιους θεσμικούς παράγοντες που παριστάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Από την εμπειρία σας, αυτή η υπόθεση συγκεκριμένη για την οποία συζητούμε, πότε εκτιμάτε ότι θα τέλεσε η δικήση, δηλαδή? Κοιτάξτε, μια τέτοια υπόθεση θα μπορούσε να τραβήξει και 10 χρόνια. 10 χρόνια. Θα μπορούσε. Σε πρώτο βαθμό, εφόσον υπάρχει προφυλάκηση, θα επιδιωχθεί κανονικά να δικαστεί σε πρώτο βαθμό για να υπάρξει απόφαση επί της ενοχής ή αθωότητας μέσα στο όριο της προφυλάκησης. Δεν σημαίνει ότι δεν εξαντλείται πολλές φορές το όριο ακριβώς της προφυλάκησης και πολλές φορές έχουμε και αποφυλακίσεις. Κυρία Κωνσταντοπούλου, πριν σας αποχαιρετήσουμε και επειδή σας έχουμε εδώ, δεν μπορώ να μην κάνω και ένα πολιτικό ερώτημα, επειδή είμαστε προεκλογών τώρα. Αυτόνομη πλεύση ελευθερίας. Αυτόνομη πλεύση ελευθερίας προετοιμάζεται για τις εκλογές. Κάναμε και τις προάλλες μια συνέντευξη τύπου, γιατί κάνω περιοδεία σε όλη την Ελλάδα αυτή την εποχή. Κάναμε μια συνέντευξη τύπου στο Βόλιο, πολύ σημαντική, που μιλήσαμε και για τα θέματα τα εθνικά και τις θέσεις μας, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της άμεσης επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Θα κάνουμε και συναντήσεις
απαντήσεις και προσκλητήριο και για μέλη και για υποψηφίους. Θα γίνουν δηλαδή σύντομα, θα πάρετε νέα μας και πρόσκλησή μας. Και αισιοδοξούμε ότι αυτή τη φορά οι πολίτες που έχουν και τον έναν ψηφίσει και μετανιώσει και τον άλλον ψηφίσει και μετανιώσει, θα ψηφίσουν μια δύναμη που δεν θα τη μετανιώσει. Χωράει η πλεύση ελευθερίας στο προοδευτικό μέτωπο εάν κληθείτε? Η πλεύση ελευθερίας δεν χωράει με κανέναν μνημονιακό και με κανέναν από αυτούς που κατέστρεψαν τη χώρα. Άρα δεν θα μας δείτε ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με ΠΑΣΟΚ, ούτε με Βαρουφάκη που είναι εκεί μαξιλάρι και μπαλαντέρ, με ποιον θα συνεργαστεί και σε ποια υπουργική καρέκλα θα κάτσει. Θα μας δείτε να διεκδικούμε και πιστεύω να καταλαμβάνουμε και να εκπροσωπούμε τους πολίτες από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Και αυτό το οποίο επιδιώκουμε σε αυτή την πρώτη φάση είναι να είμαστε μια πραγματική αντιπολίτευση που την έχει ανάγκη η χώρα, ίσως περισσότερο και από μια καλή κυβέρνηση. Γιατί χωρίς αντιπολίτευση η δημοκρατία είναι εντελώς κουτσή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντοπούλου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.